Μέσα από ένα ερωτηματολόγιο, οι ασθενείς που λαμβάνουν εξιτήριο θα μπορούν να αξιολογούν πλέον το νοσηλευτήριο. Τακτική που εφαρμόζει τις επόμενες ημέρες ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, δίνοντας έτσι ένα δυνατό εργαλείο στους ασθενείς. Θα παίρνει έναν ηλεκτρονικό email που θα του ζητάνε να απαντήσει σε 7 απλές ερωτήσεις. Και εκεί είναι το πρώτο βήμα για να πάρουμε την άποψη του ασθενούς μας και να δούμε πώς το αξιοποιούμε. Ο ασθένης μεταξύ άλλων θα μπορεί να βαθμολογήσει από το 1 μέχρι το 10 κατά πόσον έμεινε ικανοποιημένος από την παραμονή του στο νοσηλευτήριο, για την συμπεριφορά του προσωπικού μέχρι και για το κατά πόσον ήταν καθαρό το δωμάτιο που νοσηλεύτηκε. Επικεντρωνόμαστε στα θέματα του ξενοδοχειακού, διότι το ιατρικό θέλει λίγη προσοχή. Δεν μπορεί ο ασθενής να κρίνει το ιατρικό κομμάτι. Ναι. Αλλά αν είναι καθαρό, αν ήταν καλό το φαγητό, αν ήταν ευγενικοί γιατροί, αν του επεξηγήθηκε τι έγινε. Α, αυτά, ναι, όλα αυτά, εντάξει, ναι, σίγουρα. Όλα αυτά θα κρίνονται από αυτόν το ερωτηματολόγιο. Με τον Ανδρέα Παπακωνσταντίνου να επισημαίνει πως η αξιολόγηση των ασθενών θα καθορίζει και την αμοιβή που θα λαμβάνει το νοσηλευτήριο από τον οργανισμό. Στη βάση αυτή θα προσαρμόζεται η αμοιβή του. Δηλαδή, αν δεν είναι ικανοποιημένος ο ασθενής, τότε η αμοιβή του θα είναι χαμηλότερη. Α. Είναι ένας μοχλός πίεσης. Ο οργανισμός θα αποστέλει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τόσο στο νοσηλευτήριο όσο και στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, εάν πρόκειται για τα δημόσια νοσηλευτήρια.